Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομουσερών Άγιος Πολύκαρπος, το οποίο περιλαμβάνει πολλές δράσεις, εκδηλώσεις και χορευτικά. Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Μικρασιατών, κύριος Σοκράτης Κοντζάογλου, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 23 Δεκεμβρίου με χορευτικό που θα συμμετέχει στην Πολιτεία των Ευχών και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πολλές εκδηλώσεις. Ναι, διανύουμε το μήνα Δεκέμβριο του 2023. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι και η Πολιτεία των Ευχών του Δήμου Σερών και της Κεδής. Έτσι λοιπόν το μικρό μας το χορευτικό στις 23 του μηνός ημέρα Σάββατο το μεσημέρι θα λάβει μέρος στην Πολιτεία των Ευχών, συμμετέχοντας και εμείς σε αυτές τις χαρούμενες γιορτές. Το βράδυ της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί να γίνει και μια μικρή γιορτούλα στο Σύλλογο, όπου θα μοιράσουμε παιχνίδια και δώρα στους μικρούς μας χορευτές. Έτσι θα κλείσει το 2023. Για το 2024 προγραμματίζουμε πολλές εκδηλώσεις. Η αρχή θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου στο Κομπολόι, όπου θα γίνει ο ετήσιος χορός της Αδελφότητος. Και όπως κάθε χρόνο, τα μέλη και οι φίλοι θα έρθουν να μας συμπαρασταθούν, να χορέψουμε όλοι μαζί με ένα καταπληκτικό συγκρότημα μουσικό, το οποίο έχει έρθει κατ' επανάληψη στις Σέρες, αλλά το φυλάμε για έκπληξη τις τελευταίες μέρες θα το πούμε. Πιστεύω ότι το Κομπολόι θα κατακλειστεί από όλους τους Μικρασιάτες και τους φίλους μας και έτσι θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Στις 25 Φεβρουαρίου θα έχουμε τα Πολυκάρπια προς τιμήν του Αγίου της Αδελφότητος, του Αγίου Πολυκάρπου, όπου θα γίνουν στην Παναγίτσα, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα γίνει αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία και θα γίνει και μια ομιλία για τους Αγίους της Μύρνης από τη φιλόλογο και μέλος της Αδελφότητος, την Κίτσιου την Ελένη. Τον άλλο μήνα, στις 9 Μαρτίου, προγραμματίζουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και όσον αφορά μια ομιλία αλλά και έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Τα ελληνικά σχολιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 19ο και 20ο αιώνα». Για αυτή την εκδήλωση, την οποία επιμελείται ο Αθανάσιος Καλνής, μέλος μας και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Μικρασιατικής Σπίθας, αυτή την εκδήλωση τη δουλεύουμε πάρα πολύ, εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε λάβει φωτογραφίες και γενικά υλικό από πολλούς διακεκριμένους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Θα καλύψουμε όλο το φάσμα και της Μικράς Ασίας και του Πόντου και της Θράκης. Θα γίνει στο Διπεθέ 9 Μαρτίου Σάββατο. Θα έρθουν άνθρωποι από την Αθήνα οι οποίοι ασχολούνται με τις αλυσμόνητες πατρίδες, από Θεσσαλονίκη. Θα γίνει μια ομιλία στη μικρή αίθουσα του Διπεθέ και θα παραμείνει αυτή η έκθεση να την δούνε τα σχολεία. Πιστεύω πάνω από ένα μήνα στο Διπεθέ, στα Στέρια, για να τη δουν τα παιδιά και να λάβουν μια γνώση πώς ήταν τότε τα σχολεία, τα ελληνικά, στην περίοδο του 19ου και 20ου αιώνα. Το μήνα Απρίλιο θα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα χορού που θα λάβουμε μέρος. Μετά θα ακολουθήσει προς τα τέλη Ιουνίου το 5ο αντάμωμα της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Συλλόγων Ελλάδος στο Αγρίνιο, της Ετωλοακαρνανίας, όπου θα λάβουμε μέρος. Βέβαια, εμείς ζητήσαμε και παρακαλέσαμε την Ομοσπονδία, επειδή 29 Ιουνίου είναι η απελευθέρωση των Σερών και θέλουμε να λάβουμε μέρος στην παρέλαση εδώ, να αλλάξει αυτή η ημερομηνία και να πάει μια εβδομάδα αργότερα, για να μπορέσουμε να παραβρεθούμε και εδώ στις παρελάσεις, κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί είναι η απελευθέρωση της πόλης των Σερών. Θα ακολουθήσει μετά το Σεπτέμβριο, που έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι εκδηλώσεις εθνικής μνήμης για τα 102 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα είναι η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, που δεν ξέρω φέτος πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί είμαστε σε μεταβατικό στάδιο και με την κατάργηση της Κεδής δεν ξέρω τι προγραμματισμός θα γίνει. Εγώ πιστεύω, εύχομαι ότι θα γίνει, θα συνεχιστεί η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση από το Δήμο Σερών και μετά θα έχουμε τον αγιασμό για τη νέα χρονιά. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη, είμαστε όμως ευχαριστημένοι γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουμε μια μερική αναπλήρωση των απολειών που είχαμε από την πανδημία όσον αφορά τη συμμετοχή των χορευτών,
άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να επανέρχεται και στα μικρά τμήματα και στους μεγάλους, και πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Και δύσκολη βέβαια η καιρή για τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά δεν χάνουμε το κουράγιο και τη δύναμη και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και στο Επιλογές πάντα επιτυχίες.